Παγκόσμια Μέρα κατά του Ρατσισμού. Με αυτή την αφορμή, φορείς της Καρδίτσας, η Επιτροπή Ειρήνης Καρδίτσας, ο Σύλλογος Γυναικών Μέλους του ΣΟΛΙΕ, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Σπουδαστών ΤΕΗ Καρδίτσας και εκλεγμένοι μαθητές σε πενταμελή και δεκαπενταμελή σχολείων της Καρδίτσας, πήραμε την πρωτοβουλία, τιμώντας αυτή τη μέρα, να οργανωθεί συναυλία στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας με συμμετοχή του μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας που θα τραγουδήσουν και του Μουσικού Σχήματος Ταξιδιώτες. Επίσης, θα γίνει κάποιες ομιλίες από μαθητές και, και κάποιους από τους φορείς. Αυτό είναι το πρόγραμμα αύριο 11 η ώρα. Όμως, προκύπτουν τα εξής ζητήματα, πέρα βέβαια από τα μηνύματα της ίδιας της μέρας που είναι όχι στον πόλεμο, όχι στο ρατσισμό, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και στα προσφυγόπουλα που τους ξεριζώσαν από τις χώρες τους και είναι εγκλωβισμένοι στην δική μας χώρα. Και το υψώνουμε τείχος του φασίστες και το ναζιστικό του δηλητήριο. Ταυτόχρονα όμως, εμείς συμπορευόμαστε με τους αγωνιζόμενους μαθητές που παλεύουν για το σχολείο των αναγκών τους και των ονείρων τους, κόντρα στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για το εξεταστικό. Ενάντια στον αυταρχισμό και την τρομοκρατία της κυβέρνησης στους μαθητές, όπως αυτή εκφράστηκε και στην πόλη μας με προσαγωγή μαθητών όπως γνωρίζουμε στην αστυνομική διεύθυνση. Έγινε και από τους φορείς όπως γνωρίζουμε διαμαρτυρία.